Είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό το νέο γήπεδο της Καρδίτσας. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή. Αξίζουν συγχαρητήρια και στην περιφέρεια και στο Δήμο. Και προφανώς και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, τον ιστορικό ηγέτη του μπάσκετ στην Ελλάδα, που ήρθε σήμερα για να δει το νέο γήπεδο και να τιμήσει την ομάδα της Καρδίτσας. Εγώ αυτό που θέλω να πω απλά είναι ότι είμαστε κοντά σε διάφορες ομάδες, μορφές του αθλητισμού και γενικά θεωρώ ότι κάθε εταιρεία πρέπει να έχει μια κοινωνική παρουσία. Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα της Καρδίτσας αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια με σοβαρότητα, ηθική, αξιοπρέπεια, εντιμότητα και πάντα στο πλαίσιο του εφαγωνίζεσαι. Αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να σταθεί κανείς δίπλα της. Ήμασταν και πέρσι, συνεχίζουμε και φέτος με κάτι καλύτερο. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση η συνολική θα βοηθάει ώστε όλο και περισσότερες εταιρείες να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο αθλητισμός πρέπει να μας ενώνει. Ελπίζω και εγώ στις 2 του Νοέμβρη ότι το γήπεδο πράγματι θα είναι γεμάτο. Και για να πάρω και μια πάσα από αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης πριν, η απόφαση που πήρε το καλοκαίρι η διοίκηση της Καρδίτσας, επειδή την έχω πάρει και εγώ στο παρελθόν την ίδια απόφαση, είναι σαφώς τη σωστή κατεύθυνση. Πρώτα χτίζεις την υποδομή σου και μετά πετάς στον ουρανό. Αν πετάξεις στον ουρανό χωρίς να έχεις χτίσει την υποδομή, μπορεί η εξέλιξη να είναι πολύ αρνητική. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του έργου. Καλή επιτυχία στην ομάδα της Καρδίτσας.